Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά την τουρκική κοινωνία, τη διαστρωμάτωσή της. Έχουμε τα τελευταία σφιχτά αγκαλιάσματα και έχουμε την πορεία από εκεί και πέρα. Και ξεκινάω ως εξής. Η Τουρκία η απομονωμένη με βάση αστυνόμευση στο Αφγανιστάν, η Τουρκία η απομονωμένη στη σύνοδο για τη Λιβύη που οργανώνει η Γερμανία, η Ελλάδα εκτός. Ναι. Τι λέτε εδώ? Τι να πω, κοιτάξτε, τα έχουμε πει και άλλες φορές, τα έχω γράψει και σε δύο βιβλία, τα λέω και κατά καιρούς, γίνομαι δυσάρεστος σε μερικούς. Κάποια πράγματα από αυτά που λέω, άλλοι τα θεωρούν ότι ουσιαστικά με την υπερβολική γνώση της λογικής της τουρκικής είμαι τουρκόσπορος, άρα γιατί τους ξέρω τόσο βαθιά, και άλλοι ότι είμαι τουρκοφάγος και λέω αρλούμπες, διότι δεν υλοποιούνται άμεσα. Μα γνωρίζουμε ότι η Τουρκία έχει ως δόγμα αυτό που αναφέρει στο έργο του «Πόλεμος και Ειρήνη», Βαϊνά Ημίρο, Λέων Τολστόη, «Έχω σύμμαχο τον χρόνο και την υπομονή». Και έρχεται και το βιβλίο το άλλο πάλι που το είχα αναφέρει πριν δύο χρόνια και επανεκδόθηκε, αλλά πάλι εξαφανίστηκε. Φαίνεται ακούει ο κόσμος και καλά κάνει και ακούει. Το «Επιτίδιος ουδέτερος» του Φρανκ Βέμπερ και τη λογική της Τουρκίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πώς από το μέρος των Ναζί και ουδέτερη τάχα μου βρέθηκε το Φλεβάρι του 1945 με το μέρος των νικητών. Και την συγχώρεσαν για όλα και τη βάλαν και στο τραπέζι των νικητών και πήρε και τα ωφέλη των νικητών από εκείνα που τρόμαξε η Ελλάδα για να πάρει και πώς τα πήρε και αν τα πήρε. Και ποιος τα διαχειρίστηκε, ενώ είχε χύσει ποτάμια αίματος και καταστροφής συσέμελα. Η Τουρκία λοιπόν είναι και θα είναι αυτός ο επιτίδος ουδέτερος που η λογική της κολοτούμπας που εμείς μπορεί να θεωρούμε αναξιοπρέπεια είναι ο αξιακός τους κώδικας. Δηλαδή δεν είναι καθόλου αναξιοπρέπεια το να κάνεις κολοτούμπες, να κάνεις αλληζερίσεις, να κάνεις συναλλαγή δηλαδή. Με τους πάντες και με τα πάντα. Όχι όμως ως κορόιδο που σε εκμεταλλεύω την Τρίτη, αλλά ως δούριος ύπος που ζητάς και αντάλλαγμα. Δηλαδή δούριος ύπος της Ανατολής κατά τη Δύση και δούριος ύπος της Δύσης κατά την Ανατολή. Αυτό το εκμεταλλεύεται η Τουρκία πάντοτε, γεωπολιτικά, στρατιωτικά, οικονομικά κτλ. Και όπως είχαμε πει και μαζί πριν αρκετό καιρό και το ξαναλέω και το έλεγα και να βγήκε ο Πεκέρ και το επαληθεύει, η Τουρκία διακινεί και ζούσε και ζει από το μαύρο χρήμα. Όλο ακούμε ότι η Τουρκία πτωχεύει και όλη η Τουρκία δεν πτωχεύει. Μα δεν πτωχεύει διότι και ζούσε από το μαύρο χρήμα. Και μέσα στο μαύρο χρήμα είναι και το παρεμπόριο του εγκληματία, του απλού ανθρώπου, του καθημερινού ανθρώπου, ο οποίος τον αφήνουν, κάνουν τα στραβά μάτια δηλαδή, δεν τον ελέγχουν, να ζει από το παρεμπόριο. Δηλαδή να δηλώνει άνεργος ή με 100 δολάρια εισόδημα το μήνα, παραδείγματι, και μετά να λες πώς ζει. Μαζί από το τράφικινγκ ανθρώπων, από τα ναρκωτικά, από το εμπόριο των μαϊμούδων, ρούχων κτλ. Από εμπόριο χρυσού, πετρελαίου, όπλων και γενικώς ό,τι άλλη παρανομία ναρκωτικών, ό,τι άλλη παρανομία μπορούμε να φανταστούμε, η οποία βγαίνει τώρα ο Πεκέρ και το επαληθεύει. Όταν η Τουρκία λοιπόν αυτό το μαύρο χρήμα θέλει κατά καιρούς να το περάσει από λεύκανση, δηλαδή πλυντήριο, παίρνει δάνεια. Διότι και στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, όπως γνωρίζουμε τέτοιο επίπεδου κρατών μαφιόζικων σαν την Τουρκία, το δάνειο που θα πάρει από το Δούνου του, παραδείγμα, το οποίο ξεχρεώνει πάρα πολύ γρήγορα πάντοτε, λειτουργεί ως πλυντήριο με την αποπληρωμή δηλαδή των δόσεων, ως πλυντήριο για να λευκάνει αυτό το μαύρο χρήμα το οποίο κυκλοφορεί στην αγορά. Και στη συνέχεια ξανά αυτό το πράγμα λειτουργεί. Δηλαδή έτσι λειτουργούσε και λειτουργεί δια την Οθωμανική περίοδο. Η Τουρκία λοιπόν, έχοντας επίγνωση της γεωγραφίας της και του γεωπολιτικού του ρόλου, έχοντας επίγνωση του τι είδους αγορά είναι και παίζοντας αμελισβερίσεις, συναλλαγή δηλαδή, που εμείς πολλά πράγματα που αυτό τα κάνει τα θεωρούμε, αν όχι όλα, πολλά, τα θεωρούμε ανήθικα, γιατί δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Στην Τουρκία γίνονται και δεν θεωρούνται καθόλου ανήθικα. Έτσι πορευόταν και έτσι πορεύεται. Και όσο αυτό το πράγμα δεν το κατανοήσουμε, άλλο κατανοώ τι κάνει και άλλο ενστερνίζομαι. Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ, σημαίνει ότι καταλαβαίνω τι κάνει. Αφού λοιπόν καταλάβουμε τι κάνει, τότε υπάρχουν αντίμετρα, αντικρούσεις σε αυτά που κάνει, για να ξέρεις πώς θα αντεπεξέλθεις. Υπάρχουν πάρα πολλά. Σε αυτό όμως τώρα που είδαμε και τη διπλωματία της αγκαλιάς που γράφουν και οι τουρκικές εφημερίδες. Εντάξει, η αγκαλιά και όλα τα σχετικά και η ανεπίσημη επίσκεψη στη Θράκη που είχε όλα τα χαρακτηριστικά της επίσημης. Απλώς τη βαπτίσαμε μια επίσημη επίσκεψη και τη βαπτίσαμε ανεπίσημη. Εμένα πιο πολύ με ενδιαφέρει
η παραδοξότητα που έχουμε πάλι, το οξύμορο που έχουμε για άλλη μια φορά, να λέμε ότι το σχολείο είναι μειονοτικό, δηλαδή μουσουλμανικό, χωρίς να έχει πρόθεμα εθνικότητας, δηλαδή τουρκικό, και το έχουμε αφήσει να λέγεται Τζελάλ Μπαγιάρ. Γιατί να λέγεται Τζελάλ Μπαγιάρ? Ο Τζελάλ Μπαγιάρ, βουλγαρικής καταγωγής Οθωμανός, τουρκοποιημένος εκ των δεξιών χεριών του Μουσταφά Κεμάλ, υπουργός, πρωθυπουργός και μετά πρόεδρος Δημοκρατίας της Τουρκίας, που διόρισε πρωθυπουργό τον Αντνάν Μεντερές, τον οποίο κρέμασαν και παραλίγο να κρεμάσουν και τον Τζελάλ Μπαγιάρ, αλλά την κλείτωσε γιατί ήταν υπερήλυξη, τελικά πέθανε 103 ετών. Είναι πρόσημο, σαν να πάμε εμείς και να πούμε το ζωγράφιο Λύκειο, που είναι δωρεά του ζωγράφου στην Κωνσταντινούπολη. Εντάξει, παραμένει δωρεά του ζωγράφου, κληροδότημα, αλλά το ονομάζουμε τιμή ενέκεν Ελευθέριος Βενιζέλος. Θα άρεσε, ας πούμε, στους Τούρκους να ονομάσουμε το ζωγράφιο ίδρυμα, που είναι και σχολείο, κληροδότημα, ως Ελευθέριος Βενιζέλος μέσα στην Κωνσταντινούπολη? Δεν νομίζω να μας άφηναν. Εμείς λοιπόν μιλάμε για μειονοτικό σχολείο μουσουλμανικό, χωρίς εθνικό πρόσημο, και έχουμε αφήσει να ονομάται Τζελάλ Μπαγιάρ, το οποίο και επισκέφθηκε ο Τσαβούσουλ. Τζελάλ Μπαγιάρ, πολεμιστής σφαγείας των Ελλήνων της Σμύρνης, βουλγαρικής καταγωγής. Γιατί? Αν είναι μουσουλμανικό μειονοτικό, να ονομαστεί Αβικένα, να ονομαστεί Αλφαράμπι, που ήταν μεγάλοι λόγοι φιλόσοφοι του Ισλάμ γενικώς και του αραβικού κόσμου, και μεγάλοι φιλέλληνες που μετέφρασαν στα αραβικά όλη την αρχαία ελληνική γραμματεία. Αυτούς να βάλει ένα όνομα μειονοτικό, μουσουλμανικό, και να λέγεται Αλφαράμπι. Τζελάλ Μπαγιάρ. Επίσης, εμένα, όπως ξέρετε, με ενδιαφέρει πάντοτε όχι το φαίνεστε, δηλαδή η ανάλυση, η γεωπολιτική μόνο, και θα, αυτό, και θα βγει το πλοίο και θα μας κάνουν πόλεμο, διότι σας είχα πει και επαληθεύομαι εδώ και χρόνια ότι πόλεμος δεν θα γίνει με την Τουρκία. Η Τουρκία δεν είναι ανόητη να κάνει πόλεμο, και μάλιστα στα καλά καθούμενα, διαλύοντας δικές ισορροπίες, διαλύοντας το ΝΑΤΟ, αν συγκρουστούν δύο ανατολικές χώρες. Η Κύπρος, όταν έκανε την εισβολή, έτσι δεν ανήκε στο ΝΑΤΟ. Εξάλλου ήταν και εγκύτρια δύναμη, τάχα μου, εντάξει, νομικά η Τουρκία. Βρήκε αφορμή δηλαδή. Εμένα με ενδιαφέρουν πιο πολύ οι διεισδύσεις που κάνει πολιτιστικές και οικονομικές. Και πολιτιστική, βεβαίως, τη βλέπουμε όλες τις τηλεοράσεις μας παντού και πάντα και παγκόσμια. Η διείσδυση είναι η διπλωματική που κάνει και η χρησιμότητα προσπαθεί να δείχνει ότι έχει στους τρίτους και αν τη χρησιμοποιούν, ξαναείπα, ως δούριο ύπο, αλλά επαμοιβή. Και το άλλο πιο πολύ με ενδιαφέρει και δεν δόθηκε σημασία έτσι, από τον τύπο, η συνάντηση που έγινε των υφυπουργών στην Καβάλα, που έχει να κάνει με τις οικονομικές συμφωνίες και τις γραμμές και τα λοιπά. Και πιο πολύ με ενδιαφέρει, σας το έχω ξαναπεί, πριν καν ψηφιστεί ο νόμος, και τώρα ψηφίστηκε ο νόμος για τα υδατοδρόμια. Και σύμφωνα με το νόμο 44-12 του 16 για τα δημόσια έργα, όπως έχει επικαιροποιηθεί και ισχύει σήμερα, τα δημόσια έργα στην Ελλάδα τα παίρνουν ευρωπαϊκές εταιρείες και ελληνικές βέβαια. Όμως δεν ορίζεται η εθνικότητα του υπεργολάβου. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε πάρα πολλά δημόσια έργα στην Ελλάδα, ο υπεργολάβος να είναι Τούρκος. Και λέμε, μα πώς βρέθηκαν τα τουρκικά προϊόντα στην Ελλάδα? Βρέθηκαν δια της νομίμου οδός του υπεργολάβου. Και όταν μεθαύριο θα έρθουν Τούρκοι με διαβατήριο και υπηκότητα γερμανικοί, δηλαδή Ευρωπαίοι, και θα χτυπήσουν με τις εταιρείες τους, στους διαγωνισμούς που θα γίνουν, τους δημόσιους, τα υδατοδρόμια. Και εμείς θα λέμε ότι έχουμε ανάπτυξη, γιατί ήρθαν ξένες γερμανικές εταιρείες και πήραν και εκμεταλλεύονται τα υδατοδρόμια. Και έχουμε υδροπλάνα στην Ελλάδα. Και από πίσω θα βλέπεις τα ονόματα των μετόχων, των εταιριών αυτών, και θα είναι τούρκικα. Όπως στο think tank, το μεγαλύτερο think tank του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών αυτή τη στιγμή, οι Γερμανοί σύμβουλοι, άμα δείτε τα ονόματά τους, είναι τουρκικά. Αυτά ποιος τα κοιτάει? Ποιος τα ελέγχει όλα αυτά? Εμένα αυτό με ενδιέφερε και με ενδιαφέρει. Αυτού του είδους η διείσδυση, και όχι αν θα βγει το Ρουτς Ρέις ή το Γιαβούς, το οποίο θα το συνοδεύουν πολεμικά πλοία και θα βάλουμε εμείς απέναντι τα δικά μας πολεμικά πλοία και θα έχουμε μεν μια ένταση, αλλά πόλεμος δεν πρόκειται να γίνει. Απλώς αυτοί οικοδομούν σε μια αμφισβήτηση. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ ακόμα κάτι το οποίο γίνεται αυτή την περίοδο και δεν ακούμε τίποτα. Ότι έχει βγει μια ανάφτεξ βόρεια από το Χουσάντασι, βόρεια τη Σάμου, βόρεια τη Ικαρία και νότια τη Χίου, για να βγει το Τουπιτάκ Μάρμαρα. Και επειδή οι περισσότεροι νομίζουν ότι το Τουπιτάκ είναι όνομα, όπως λέμε, Ρουτς Ρέις, το Τουπιτάκ είναι αρτικό λέξο, είναι τα αρχικά του Τεχνολογικού Ινστιτούτου Έρευνας και Επιστημών της Τουρκίας, το οποίο έχει 2.500 επιστήμονες από όλο τον κόσμο και χρηματοδοτείται και από ευρωπαϊκά και διεθνή κονδύλια. Και είναι ερευνητικό, επιστημονικό, όπως ήταν κάποτε, για τους παλιούς που θυμούνται, το Καλυψό του Κουστό. Όταν θα βγει αυτό να σουλατσάρει στο Αιγαίο,
που δεν θα έχει επάνω ούτε καλώδια να σέρνει για σεισμολογικές έρευνες, ούτε τρυπάνι. Είναι σαν να βγαίνει το καλυψό του Κουστό, αλλά θα βγει, αν δεν έχει βγει ήδη. Και δεν θα συνοδεύεται από πολεμικά. Ή θα το κοιτάνε διακριτικά. Και αρχίσει και στο σουλατσάρι, μισό μίλι μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, σου πει με παρέσυρο αέρας ή περνάει πάνω από την ελληνική υφαλογρυπίδα, έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, αλλά στην ελληνική υφαλογρυπίδα. Και πάμε εμείς να το εμποδίσουμε. Η Τουρκία δεν θα βγει στα κάγκελα και θα ορίεται πάλι στα κεραμίδια ότι εμποδίζουμε το επιστημονικό έργο διεθνών επιστημόνων που εργάζονται στο τεχνολογικό του ΠΙΤΑΚ, κέντρο ερευνών και επιστήμης της Τουρκίας, για το δημόσιο συμφέρον του παγκόσμιου πολιτισμού και για τη μόλυνση στη Μεσόγειο και για διάφορα άλλα τέτοια πράγματα, για τους πληθυσμούς των ψαριών και πάει λέγοντας. Τι θα πούμε τότε πάλι εκεί πέρα σε αυτήν την περίπτωση? Τι έχουμε να πούμε τώρα που για δεύτερη φορά γίνεται θέμα Λιβύης και πάλι δεν συμμετέχουμε? Δηλαδή όλα αυτά με προβλημάτιζαν εμένα, και ουδέποτε το φαίνεστε του βγήκε ένα πολεμικό πλοίο και το εμποδίσαμε και το μας εμπόδισε και πω θα γίνει πόλεμος και τα λοιπά. Κοιτάξτε, και αυτοί που είναι της αγκαλιάς και να τα βρούμε με τους Τούρκους, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Και αυτοί που μας φοβερίζουν μέρα νύχτα ότι θα γίνει πόλεμος ανά πάσα στιγμή. Άρα λοιπόν, για να μην γίνει πόλεμος να τα βρούμε, καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα. Και αυτοί που μας φοβίζουν και αυτοί που μας λένε να τα βρούμε, στο διατάφτα καταλήγουν ότι πρέπει να τα βρούμε, είτε για να μην έχουμε πόλεμο, είτε για να μην έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Τη λογική ότι πάμε σύμφωνα με τις συμβάσεις, τις διεθνείς συνθήκες όσες ισχύουν σήμερα επικαιροποιημένες, και το διεθνές δίκαιο γενικώς, ότι η Ελλάδα δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και σε θέματα νομικά και σε θέματα συμβάσεων και σε θέματα στρατιωτικής άμυνας και τα λοιπά. Άρα λοιπόν, αν αυτό περάσει στο λαό και ο λαός συνειδητοποιήσει και αποκτήσουμε το σθένος που μας χρειάζεται, να μην φοβόμαστε τους Τούρκους, για να έχουμε τίποτα να φοβηθούμε από τους Τούρκους. Και αν καταλάβουν και πιστούν και οι πολιτικοί μας ότι υπάρχει λαϊκό αίρισμα και υποστήριξη από κάτω από το λαό, άρα λοιπόν δεν τους καταψηφίσουμε σε περίπτωση που ενωθούν ως πολιτικός κόσμος όλοι μαζί και πούνε ότι ξέρετε κάτι, έχουμε μια σταθερή γραμμή με την Τουρκία, και όταν λέμε όχι είναι όχι. Χέρι που απλώνεται, κόβεται. Έχουμε το σθένος ως λαός, συνολικά πολιτικός και λαός, πολιτικός κόσμος και λαός, να είμαστε μια συμπαγής ομάδα τουλάχιστον στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, να περάσει αυτό, να το συνειδητοποιήσει η Τουρκία. Γιατί μόνο αν το συνειδητοποιήσει, γιατί το συνειδητοποιήσει ακόμα, θα σταματήσει και θα ενδεχομένως σε ένα βάθος χρόνου να τα βρούμε. Και για όσους ευκαλίζονται για τους κεμαλιστές και τον εκδημοκρατισμό, να τους πω ότι ο Ερντογάν το μόνο που έκανε στην Αγία Σοφιά ήταν να βάλει αυτά τα kits φώτα, αλλά τις μεγάλες γιορτές με τις αναπαραστάσεις των γενιτσάρων τους έκανε ο Δήμαρχος Ιμάμογλου, ήταν δημοτικές γιορτές 29 Μαΐου, με τον Κιλιτσάρογλου δίπλα του και με τη Σενέβ. Αυτοί κάνανε τις γιορτές αναπαράστασης. Και αυτοί μίλησαν για το πολυεθνικό ύφος και τα λοιπά, και την ανάταση που πήρε η Κωνσταντινούπολη, η Ισταμπούλ όπως τη λένε, παρότι τα Οθωμανικά αρχεία και τα δικαστήρια, τα μαχαιμεντές, τα δικαστήρια που λέγανε οι Οθωμανοί, γράφανε τότε Κωνσταντινίγια και δεν γράφανε Ισταμπούλ. Κωνσταντινούπολη δηλαδή λέγανε και αυτοί τότε. Αυτοί λοιπόν τις έκαναν αυτές τις γιορτές, τελετές ας πούμε, έτσι, φρικτής μνήμης. Ο Ερντογάν πήγε και έφτιαξε το τζαμί του ας πούμε στο Γκεζί για λόγους εσωτερικούς, δηλαδή ότι σας την έσπασα τώρα. Έφτιαξα ένα τεράστιο τζαμί απέναντι από το μνημείο του Κεμάλ Ατατούρκ στο Ταξίμ, στην πλατεία Σταυροδρομίου, απέναντι από τον ναό της Αγίας Τριάδας, δίπλα από το πολιτιστικό κέντρο και όπερα Κεμάλ Ατατούρκ, απέναντι από το μεγάλο ξενοδοχείο Μάρμαρα. Δηλαδή να βγαίνει στο Μάρμαρα το πεντάστερο, την εκεί πέρα το ξενοδοχείο, και να βλέπει απέναντι το τζαμί. Όπου στο μνημείο αυτό που μνημόνευσα του Κεμάλ Ατατούρκ έχει από πίσω και δύο Σοβιετικούς τότε, οι οποίοι θεωρώντας ότι η Ελλάδα και οι σύμμαχοι είχαν στραφεί εις βάρος τους, έτσι με τη γνωστή εκστρατεία τότε που είχε γίνει και στην Κρυμαία, βοήθησαν αργότερα τότε τα κεμαλικά στρατεύματα και τους θεωρούν
στα μνημεία τους ως αρρωγούς και βοηθούς του αγώνα της ανεξαρτησίας να φύγουν οι προστάτιες δυνάμεις από την Μικρά Ασία, τότε που έγινε και η μικρασιατική καταστροφή. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι η Τουρκία έχει έναν άλλον άξονα, έναν αξιακό κώδικα και λειτουργούσε και λειτουργεί πάντοτε επάνω στους συμβολισμούς, πράγμα που εμείς θα θεωρούμε ότι είναι ξεπερασμένα και σιγά τώρα κτλ. Όμως λειτουργούν ακριβώς επάνω σε αυτά. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα και τα εγκαίνια του αεροδρομίου με τα drones στα κατεχόμενα θα τα κάνει συμβολικά πάλι στις 20 Ιουλίου. Την ημέρα δηλαδή της συμβολής. Μην ξεχνάμε πέρσι την Αγία Σοφιά, μην ξεχνάμε πέρσι τη μάχη του Μάτσικερτ, μην ξεχνάμε την καταστροφή της Μύρνης. Δηλαδή σε κάθε γεγονός ιστορίας τους συμβολικό από την Οθωμανική περίοδο μέχρι σήμερα, κάτι κάνει ο Ερντογάν. Εμείς δεν το δίνουμε καμία σημασία. Αυτός τότε θυμάται να κάνει το καλό παιδί, το άγριο, τότε θυμάται να κάνει αγκαλιές ή να απειλήσει, τότε θυμάται να κάνει τα εγκαίνια κτλ. Και σας είχα πει σε εσάς, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, ίσως από τις πρώτες συζητήσεις μας το 19 με την εκλογή του Ιμάμογλου, είχα πει και το έχω γράψει και στο βιβλίο μου για το προβλεπτό και το απρόβλεπτο στα ελληνοτουρκικά, στον πρώτο τόμο νομίζω ή στο δεύτερο, ότι τον Ιμάμογλου, αφού δεν κατάφερε να το ακυρώσει τις εκλογές τότε στο Ντάνισταϊ, στο Συμβούλιο Επικρατείας της Τουρκίας, και να εκλεγεί δήμαρχος, θα κοιτάξει να τον αφήσει για μια περίοδο χάριτος. Στη συνέχεια θα κοιτάξει να τον προσετεριστεί και σε περίπτωση που δεν μπορέσει να τον πάει με το μαλακό, θα του στείλει τον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων για οικονομικές ατασταλίες. Όπερ και γένετο. Όπερ και γένετο. Όπως το είχα πει, του στείλε το Καμού η Χαλέ Κουρουμού, την ενιαία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων συμβάσεων και ελέγχου, για να του ελέγξει τις αναθέσεις και τα έργα, για να τον πάει κατηγορούμενο και να φάει και πρόστιμα. Και τώρα να τον ελέγξει εισαγγελέας για τις δηλώσεις του που είχε κάνει όταν εκλέχτηκε δήμαρχος, που αμφισβητούσε το κύρος και την αντικειμενικότητα των δικαστών στο Συμβούλιο Επικρατείας, τότε που έκρινε τις προσφυγές του Ερντογάν. Και επειδή λέει πάει σε μνημεία και βάζει τα χέρια πίσω, δηλαδή για ψηλού πίδημα. Εφόσον λοιπόν είναι τόσο προβλέψιμος, μα τόσο προβλέψιμος από έναν τελευταίο της αμάξης αναλυτή όπως είμαι εγώ, τελευταίο τροχό της αμάξης, την κυριολεξία, και το πιστεύω και δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου, υπάρχουν άριστοι και εγώ άλλους παρακολουθώ και λέω και εγώ τη γνώμη μου. Αν λοιπόν είναι τόσο προβλέψιμα όλα αυτά τα πράγματα, δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί δεν μπορεί η ελληνική διπλωματία να τα προβλέψει και να στοχεύσει στη ρογμή αυτών των αιτιάσεων την προσθήκη αντίκρισή της για να κερδίσουμε, ή αν δεν τα γνωρίζει, να τα μάθει. Όχι από μένα, να τα ακούσει, να τα μάθει. Γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι τα σχόλια που κάνουμε στην τηλεόραση, τα σχόλια που γίνονται στα ραδιόφωνα, αποδελτιοποιούνται. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά από τα αρμόδια υπουργεία και βγαίνουν αποσπάσματα τα οποία ενημερώνονται υπουργοί, υφυπουργοί ή σύμβουλοι και ξέρουν τι λέμε και τι σχολιάζουμε, σχολιαστές που δόξα τω Θεώ είμαστε τόσοι πολλοί και σε πάρα πολλές ειδικότητες. Και ποια έχουν γίνει και οι δημοσιογράφοι ειδικοί, όχι μόνο όπως κάποτε με τους σεισμούς και την οικονομία και τα μνημόνια και τα λοιπά και την υγεία και στα ελληνοτουρκικά και στα πάντα. Άρα λοιπόν, ενημέρωση υπάρχει. Θέλουμε να είμαστε ενημερωμένοι ως λαός. Θέλουμε να βάλουμε πλάτη στους πολιτικούς, να νιώθουν ότι έχουν από πίσω λαϊκό αίρισμα και λαό που θα τους στηρίξει στις αποφάσεις τους. Είναι αποφασισμένοι οι πολιτικοί μας από όλα τα κόμματα, στο τουλάχιστον στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, να έχουν μια ενιαία πολιτική και να αντιμετωπίσουν τον ιστορικό εχθρό μας στην Τουρκία με κάποιον τρόπο συγκεκριμένο. Και επιτέλους θα γίνουμε μια χώρα που θα μας ζητάνε να είμαστε σύμμαχοι και όχι εμείς να παρακαλούμε για συμμαχίες. Είναι τελείως διαφορετικό το να ζητάμε συμμαχία από το να έρχονται και να μας ζητάνε να γίνουμε σύμμαχοί τους κάποιοι. Αυτό θα ήθελα να δω. Και πάλι αφού τα έχω ακούσει που τα έχω ακούσει τώρα πια ο βρεγμένος στη βροχή δεν τη φοβάται πάντα που λέμε. Έτσι κι αλλιώς δέχομαι πολλά μηνύματα πέραν των επενδυτικών και απειλητικά πάρα πολλά, με ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Βεβαίως στο θέμα σύγκρουσης Ισραήλ-Παλαιστινίων δεν μου πέφτει λόγος, αλλά ανθρωπιστικά και μόνο θα ήθελα να μην συμβαίνει. Βεβαίως, και να δοθεί μια λύση επιτέλους. Όμως, σε θέμα οργάνωσης και αντιμετώπισης της άμυνάς του, και μέσα στο στόμα του λύκου γενικώς που είναι στον αραβικό κόσμο, που είναι τελείως αντίθετο, κόντρα το Ισραήλ, έχει αποφασίσει να στέκεται εκεί οργανωμένο,
να δίνει σε όλους, ούρμπι ετ όρμπι, στην πόλη και στην οικουμένη, ότι εδώ πέρα δεν μας αγγίζει κανένας. Απλώνει χέρι, κόβει χέρι. Ή τέλος πάντων, να μένει λουλούδι, το λουλούδι αυτό φαίνεται ωραίο, αλλά είναι δηλητηριώδες. Και να εκμεταλλεύεται το διεθνές του λόμπι. Η Ελλάδα έχει άλλον έναν τόσο πληθυσμό Ελλήνων στην ομογένεια. Έχουμε μεγαλόσχημους Έλληνες. Έχουμε την παγκόσμια ναυτιλία στα χέρια μας. Είμαστε αποφασισμένοι ως λόμπι διεθνές, ως Ελληνισμός, πέραν το ελλαδικό κράτος. Και ως Έλληνες γενικώς, να γίνουμε κάτι τέτοιο. Προφανώς όχι. Διότι αν το είχαμε πάρει απόφαση, όπως μπόρεσε το Ισραήλ μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να γίνει αυτό, θα είχαμε γίνει και εμείς. Δεν θέλουμε προφανώς να γίνουμε. Για άλλες δικές μας αγγυλώσεις, για άλλο δικό μας αξιακό κώδικα, για άλλες δικές μας. Κύριε Σταθακόπουλε, αρχές. Είστε ποτάμι, μου το λένε εδώ, αλλά ναι. Ο χρόνος τον έχουμε υπέρβει. Σας παρακαλώ έναν επίλογο και θα τα ξαναπούμε. Είναι προφανές. Ο επίλογος είναι αυτός. Επιτέλους να καταλάβουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Χωρίς να σημαίνει ότι ενστερνιζόμαστε, δηλαδή αποδεχόμαστε αυτά που κάνει. Την Τουρκία. Ένα αυτό. Δεύτερον, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε ως λαός από τους Τούρκους, σθένος ο Έλληνες. Τρίτον, δεν έχετε τίποτα Έλληνες πολιτικοί να φοβηθείτε εσωτερικά ή εξωτερικά ότι δεν θα σας στηρίξουμε. Θα σας στηρίξουμε σθένος ο Έλληνες πολιτικοί. Και επιτέλους να αποφασίσουμε και να χαράξουμε μία γραμμή που όταν λέμε όχι είναι όχι, όταν λέμε ναι είναι ναι, και να γίνουμε μία χώρα που θα την παρακαλάνε για συμμαχίες και δεν θα παρακαλάει αυτή για συμμαχίες. Αυτό. Κύριε Σταθακόπουλε, για μια φορά ακόμη θέλω να σας ευχαριστήσω. Εδώ οι ακροατές μου λένε μπορεί να τον ακούμε για ώρες. Θα το φροντίσουμε να γίνει αυτό. Να είναι καλά. Καλημέρα, κύριε Σταθακόπουλε. Καλημέρα, να είστε καλά.